μας λύσει στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για να φαντάσω όλα τα ρούχα μου να λύγω απ' τα σκοινιά σου. Ή να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Νύχτες κακές δεν θέλω να θυμάμαι. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Ισορροπώντα στη ζωή μου με στα κύματα. Στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σκοινιά σου. Μα για φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου. Κλείσαμε όχι μόνο Στέλιο Φωνάρα, είσαι ταλεντάρα. Όχι μόνο σήκωσε στον τοίχο. Όχι μόνο κέρδισε και του τέσσερι κριτέ. Όχι μόνο μα τρέλανε τώρα στο τέλο του εορταστικού επεισοδίου. Αλλά ισοφάρισε το ρεκόρ του Rising Star με 98%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι το μεγαλύτερο για απόψε. Και σίγουρα ισοφάρισε το ρεκόρ που έχει κάνει ακόμα ένα παίκτη, ο Ξανθόπουλος, νομίζω. Ο Γιάννης Ξανθόπουλος, στο πρώτο επεισόδιο, είσαι δεύτερο. Στο πρώτο επεισόδιο. Του είπαμε ότι είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως του Rising Star. Άρα ουσιαστικά παγκοσμίως είσαι μέσα στους δύο πρώτους. Έλα, Αντώνη. Στέλιο, από ό,τι φάνηκε, ο τείχος για σένα έχει και παράθυρο. Και μπήκε το παράθυρο. Και ευτυχώς δηλαδή που είχε παράθυρο, ευτυχώς που έστειλες στον ρυθμό 949 τη φωνή σου και σήμερα είχαμε την δυνατότητα να έρθεις εδώ κοντά μας, γιατί πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα είμαστε παρέα. Εγώ πιστεύω... Τιμή μου, ευχαριστώ πολύ. Και θα σου πω γιατί. Πίστευα ότι θα κάνεις το λάθος και θα τραγουδήσεις τον Παντελή. Που συνήθως τα παιδιά που τραγουδάνε τα τραγούδια του Παντελή, επειδή τον αγαπάνε και επειδή έτσι θέλουν, κάνουν και μιμούνται και περισσότερο από όσο πρέπει τον τραγουδιστή που, τον οποίο τραγουδάει το τραγούδι. Εσύ ευτυχώς το είπες με τον δικό σου τρόπο, με έναν πολύ όμορφο τρόπο, λιτό, χωρίς υπερβολές, χωρίς τίποτα, και πιστεύω ότι και ο Παντελής, αν ήταν εδώ κοντά μας, θα σε χειροκροτούσε και θα σε ψήφιζε. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, δε. Πραγματικά εμένα με κάνεις πολύ χαρούμενο. Και με συγκινείς πολύ με αυτό το τραγούδι που είπες, αλλά εντάξει. Πόσο χρονών είσαι? 6 Γενάρη τώρα το φώτον, πάω 19. Ορίστε. Αμα, 19. 19. Καταπληκτικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με το πόσα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία έχουμε ακούσει τόσο ωραίες φωνές. Μεστομένες, ρε παιδί μου. Τρομερό. Δηλαδή έχει μια ωριμότητα η φωνή σου που ήταν εξαιρετική και ήσουν μέσα στο τραγούδι έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είσαι. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κώστα. Σκεφτόμουν ακριβώς όμως να πω καρμπών αυτά που είπε η Δέσποινα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση και εμένα πάρα πολύ μεγάλη το πώς τόσο νέα παιδιά έχουν τόσο τέτοια ωριμότητα στις φωνές τους. Δεν ξέρω, ίσως φταίει το γεγονός ότι, ευθύνεται το γεγονός ότι ακούνε μουσική, έχουν πολλά ακούσματα πια, μπορούν να κάνουν τα πάντα με χιλιάδες τρόπους να μπουν, να ακούσουν πράγματα από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Κάτι που ίσως η δικιά μας γενιά, οι προηγούμενες γενιές δεν το είχαν τότε. Αλλά είναι μαγικό, πραγματικά. Δεν το πιστεύεις ακούγοντας τέτοιες όριμες φωνές. Είπες και ένα τραγούδι που τα αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
Και σαφώς και αυτό, και το είπες και καλά και με τον δικό σου τρόπο, και αυτό συνέβαλε να φτάσει τόσο ψηλά. Μπράβο σου. Μπράβο, Στέλιο. Χρήστο. Στέλιο μου, μπράβο. Μπράβο πρώτα απ' όλα που δεν προσπάθησες να μιμηθείς τον Παντελή και διάλεξες να το πεις με τον δικό σου τρόπο, με μια τόσο ευαίσθητη ερμηνεία. Η φωνή σου είναι πάρα πολύ όμορφη και έχεις πολύ ωραία χρειά. Κάπου εκεί στο 98% βέβαια κρύβεται και ο Παντελής λιγάκι, να πούμε ότι είναι ένα φαντασμαγωρικό ποσοστό που... Τι να λέμε τώρα, αυτό το τραγούδι αγγίζει τους πάντες και... Αλλά πιστεύω ότι έχεις να χαράξεις τη δική σου πορεία εδώ πέρα στο Rising Star και συγχαρητήρια και μπράβο που επέλεξες τελικά να έρθεις μέσω του... Γιατί όμως μας είτε μέσω του ρυθμού, γιατί δεν είχες έρθει? Γιατί το εξήγησε πριν Δέσποινα, είπε ότι είχε έρθει το καλοκαίρι, αλλά επειδή σπουδάζει στα Γιάννενα, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στους pre-audition και έφυγε πίσω χωρίς να. Δηλαδή είχε πάρει μέρος, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να έρθει την ημερομηνία που του είπαν να έρθει ο άνθρωπος στο κτήμα Μαρκού. Και πήρε τη δεύτερη ευκαιρία, μπήκε από το παράθυρο το φεγγίτι που λέει ο Αντώνης. Και κατάφερε είδες σήμερα και έκανε 98% τέλειος. Φτάσκει σε όλα. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό το αξίζει κι άλλο μπράβο τώρα. Αν μπορώ να πω δύο λόγια. Πες δύο λόγια. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους από Θήβα μέχρι Γιάννενα, Αθήνα, παντού για τη μεγάλη υποστήριξη, την οποία δεν την περίμενα. Όλη η Ελλάδα έβρεσε. Είμαστε, εγώ και η Δήμητρα που είναι πίσω στα backstage, είμαστε πολύ ευγνώμων που κάναμε το 2-2, ναι. Κάναμε το 2-2 στη Θήβα. Μπράβο στη Θήβα, λοιπόν. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα για το Στέλιο. Θα το ξαναδούμε σίγουρα πια τώρα στο Rising Star. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Για να έρθει η καλομήρα μέσα.